Λοιπόν, 9 με τη σημερινή μετράμε. Εργάσιμε για να πάμε στι δεύτερε εκλογέ. Ελπίζουμε να είναι και οι τελευταίε και να μην πάμε τον Αύγουστο να ξαναψηφίζουμε, κύριε Λιακόπουλε. Ε, η αγορά αυτό εύχεται τουλάχιστον. <laughs> τώρα ελπίζω Τι να παράδει... έχει αλλάξει μετά την πρώτη εκλογή τη 21η Μαου σε επίπεδο επιχειρήσεων, γενικά προχωρούν οι δουλειέ, ο κόσμο είναι πιο αισιόδοξο. Αυτό Κοιτάξτε. που λέγαμε να περιμένουμε τώρα, λένε πάμε να κάνουμε δουλειέ, να προχωρήσουμε. Πριν τι εκλογέ, υπήρχε για ένα πολύ μικρό διάστημα ένα μικρό πάγωμα. Τώρα, θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Το κλίμα είναι θετικό στην αγορά. Mm -hmm. Ε, γιατί περιμένουν μια σταθερή κυβέρνηση ε, και αναμένουν και το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλλά γενικότερα το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό για επενδύσεις, mm -hmm. θα έλεγα. Mm -hmm. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι εμεί τουλάχιστον. Λοιπόν, για πείτε μα για την εταιρεία τώρα, πού βρίσκεστε εσεί ε, σε επίπεδο είμαστε... επενδυτικού σχεδιασμού. Φεύγει και ο μισό Ιούνιο. Τι είναι, εμείς εμείς εξελίσσα η εταιρεία μα εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ανοίξαμε και φέτο ένα καινούριο υποκατάστημα στην Πάτρα. Ε, ψάχνουμε τώρα να ανοίξουμε και ένα κατάστημα στο Ηράκλειο τη Κρήτη και ελπίζω μέχρι τέλο του χρόνου να ανοίξουμε και στα Γιάννηνα. Mm -hmm. Οπότε ολοκληρώνουμε ένα συνολικό σχεδιασμό για να μπορούμε να έχουμε και γεω... παρουσία γεωγραφική, θα έλεγα, στις... στα βασικά σημεία τη χώρα. Είμαστε ήδη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, στην Αθήνα βεβαίω. Νομίζω με το Ηράκλειο τη Κρήτη και με τα Γιάννη θα έχουμε κάνει. Αυτό που θέλουμε για τη φετινή χρονιά σε επίπεδο επενδυτικό. Mm -hmm. Κύριε Λιακόπουλε, εσεί είστε μία από τι εταιρείε που παρέχεται αυτέ τι απαραίτητε συμβουλευτικέ υπηρεσίε προ επιχειρήσει, μεσαίε και μεγαλύτερε, για να περάσουν στην πράσινη μετάβαση. Και το πιο σημαντικό, να αξιοποιηθούν για αυτά τα τεράστια πακέτα από το Ταμείο Ανάκαμψη. Μέχρι τώρα, πώ αξιολογείτε την ταχύτητα όλων αυτών των διαδικασιών, που έχει παραδεχτεί και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Ότι είναι πάρα πολύ σύνθετε διαδικασίε και πάρα πολύ αυστηροί οι όροι. Κοιτάξτε, όσον αφορά το RRF, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψη, θα λέγω ότι εξελίσσεται πάρα πολύ θετικά. Το ίδιο και τα υπόλοιπα προγράμματα. Το, το πρόβλημα είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, πρέπει και οι επιχειρήσει να αλλάξουν λίγο τον προσανατολισμό του. Δηλαδή, δεν είμαστε πλέον στη φάση όπου βγαίνει το πρόγραμμα και σπέβδουμε να το υλοποιήσουμε. Πρέπει να δούμε ποιο είναι ο στρατηγικό μα σχεδιασμό, ποιο είναι το πλάνο που έχουμε για επενδύσει τα επόμενα χρόνια και να προετοιμαστούμε ώστε πριν βγει το πρόγραμμα να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε. Αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί τα προγράμματα πλέον έχουν τη λογική τα περισσότερα first in, first out. Οπότε, όποιο προλάβει, όποιο καταθέσει πιο γρήγορα την αίτηση, μέγιστο εξαρτοποιεί την πιθανότητα να πάρει και τα χρήματα. Οπότε, αν περιμένει να σου έρθει η ενημέρωση, μετά να φτιάξει τον προπολογισμό, μετά να προσπαθεί να βρει το σύμβολο και μετά να προσπαθεί να καταθέσει, τότε μάλλον έχει αργήσει. Και πραγματικά πλέον υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα. Σε λίγο βγαίνει και το ερευνό και το καινοτομό για και τι επιχειρήσει οι οποίε έχουν προσανατολισμό προ την καινοτομία και την τεχνολογία. Το οποίο δίνει επιχορήγηση για να καταλάβει το ανθρώπινο δυναμικό μέχρι και 80%. Είναι πραγματικά αμαρτία να υπάρχουν αυτά τα εργαλεία και να μην φροντίσουμε οι, όσο γίνεται περισσότερο οι υγιεί επιχειρήσει να αντλήσουν αυτού του πόρου για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και έτσι να εξελιχθεί και η ελληνική οικονομία. Τι μεγέθη εταιριών ε, μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα, Ξέρουμε ότι είναι μεγάλε εταιρείε, αλλά πόσο Μπορούμε να μετακινηθούμε προ τι μεσαίε και μικρότερε. Θα σα πω. Αυτό είναι μια στρέβλωση που υπάρχει. Τα περισσότερα προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά απευθύνονται κυρίω στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αν εξαιρέσετε το RRF που απευθύνεται και στι μεγάλε αλλά και στι μικρομεσαίε, τα περισσότερα απευθύνονται κυρίω στι μικρομεσαίε. Γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι τα προγράμματα είναι για τι μεγάλε επιχειρήσει, Γιατί πολύ απλά οι μεγάλε επιχειρήσει, κυρίω οι πολύ μεγάλε, είναι συνήθω πιο οργανωμένε, έχουν δικά του τμήματα, έχουν κάνει αυτό που σα περιέγραψα. Οπότε είναι πιο εύκολο για αυτέ να βρουν πρόσβαση στα κεφάλαια. Αυτό που οφείλει να κάνει μια μικρομεσαία επιχείρηση είναι να κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και αυτή στο μέγεθο το δικό τη να οργανωθεί για να αντλήσει του πόρου από τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν. Δεν ισχύει ότι τα προγράμματα είναι μόνο για τι μεγάλε επιχειρήσει, δεν ισχύει ότι είναι μόνο για, για, για αυτέ που πάντοτε παίρνουν τα χρήματα ή τα προγράμματα είναι ελεύθερα στην αγορά. Αν κάποιο οργανωθεί σωστά, φτιάξει την πιστολή του διαβάθμιση, φτιάξει το στρατηγικό του πλάνο ξέρει τι πρέπει να κάνει και εγκαίρω καταθέσει, θα αντλήσει κεφάλαια.

Καλό ή κακό είναι το μέλλον. Δηλαδή, όλα πλέον σιγά σιγά θα εξελιχθούμε και θα πηγαίνουν προ τα τη... να γίνουν όλα digital, να γίνουν όλα μέσα από την ψηφιακή ας πούμε, αγορά. Ε, άρα, θα έλεγα ότι υπάρχει πολυπλοκότητα στο πού πρέπει να απευθυνθούν, αλλά τα ενδιαφέροντα είναι σε τομεί πολύ υγιεί και αν καταφέρουν οι επιχειρήσει να εξελιχθούν σε αυτού του τομεί, θα έχουμε πολύ θετική εξέλιξη, πιστεύω, στην ελληνική οικονομία. Ε, ας, παρα, ας υποθέσουμε, κύριε Λιακούπουλη, ότι μας παρακολουθεί τώρα κάποιος μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Κάπως ε, μπαίνει ο σπόρος ε, για να αποτανθεί σε μία συμβουλευτική εταιρεία για να μπει σε όλα αυτά τα προγράμματα χρηματοδότησης. Ε, αλλά δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο τον ίδιο τι σημαίνει μικρομεσαία επιχείρηση. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, κάποια ε. μεγέθη δηλαδή. Κοιτάξτε, το 96% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, άρα, μιλάμε ουσιαστικά για το 96% των επιχειρήσεων που είναι στην ελληνική αγορά. Ε, είναι όλε οι επιχειρήσει οι οποίε έχουν προσωπικό κάτω από 250 άτομα και τζίρο κάτω από 50 εκατομμύρια. Ε, Αυτέ είναι ελάχιστε οι, οι επιχειρήσει στην Ελλάδα, δυστυχώ, που έχουν μεγαλύτερου όγκου από αυτά τα μεγέθη. Άρα, ακόμα και ο πολύ μικρό επιχειρηματία από 50.000 ευρώ τζίρο μέχρι και 50 εκατομμύρια τζίρο, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για να μπορέσει να αντλήσει τα κεφάλαια αυτά τα οποία θα τον βοηθήσουν να πάει στην επόμενη μέρα. Μην ξεχνάμε το εξή. Οι ελληνικέ επιχειρήσει, επειδή ζήσαμε μια τρομακτική κατάσταση με τα μνημόνια, ήμασταν και η μόνη χώρα που καταφέραμε να έχουμε μνημόνια σχεδόν επί 12 χρόνια. Οι ελληνικέ επιχειρήσει δεν κάνανε επενδύσει. Άρα, τώρα βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια αγορά, η οποία είναι άκρο ανταγωνιστική και οι επιχειρήσει έχουν να κάνουν επενδύσει πάρα πολλά χρόνια. Άρα, αν και τώρα δεν κάνουν επένδυση, ο παραγωγικό εξοπλισμό θα απαξιωθεί και σίγουρα δεν θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικέ στο σύγχρονο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ε, να πω και κάποια παραδείγματα για να το καταλάβει ο μικρομεσαίο επιχειρηματία. Μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει μια επένδυση, να πάρουμε μια μικρή, μικρή επιχείρηση, τη τάξη των 200.000 για εξοπλισμό και να πάρει πίσω ουσιαστικά το 50%, να πάρει τι 100.000 δηλαδή πίσω. Μπορεί να κάνει μια ξενοδοχειακή μονάδα τη τάξη των 5 εκατομμυρίων και να πάρει επιχορήγηση 3 εκατομμύρια και χρηματοδότηση μέσω του RRF για τουλάχιστον άλλο 1 εκατομμύριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα ωφέλη είναι, πολύ... είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μπορεί να καταθέσει το ερευνό και το καινοτομό, το... και, και ακόμα και μια μικρή επιχειρήση σε συνδυασμό με ένα ερευνητικό κέντρο, ένα προπολογισμό 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια και να επιχορηγηθεί το 80% του κόστου του προσωπικού. Λοιπόν, όποια λοιπόν επιχείρηση πάρει αυτά τα εργαλεία, τα οποία υπάρχουν, δεν είναι φαντασιακά, καταλαβαίνετε πόσο πιο ανταγωνιστική θα είναι σε σχέση με μια άλλη που είναι στο ίδιο αντικείμενο, κάνει την ίδια δουλειά και δεν θα πάρει αυτά τα κεφάλαια. Οπότε είναι μονόδρομο να μπορέσουν να απευθυνθούν και να βρουν πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια οι επιχειρήσει. Η BSS αναλαμβάνει κάθε είδου επιχειρήση στην Ελλάδα. Και δεύτερον, του πελάτε πώ του βρίσκεται. Από έναν που έχει έρθει σε εσά και είναι ικανοποιημένο και λέει σε έναν άλλο συνάδελφό ένα του, θα πρέπει να πα στον κύριο Λιακόπουλο πώς, τι μέθοδο έχετε, κύριε Λιακόπουλα. Κοιτάξτε, εμεί εμείς, εμείς αναλαμβάνουμε επιχειρήσει κάθε μεγέθου. Έχουμε επιχειρήσει που ξεκινήσαν από 50.000 τζίρο, έχουμε και επιχειρήσει με 500 εκατομμύρια τζίρο. Ε, Προφανώ και επιθυνόμαστε σε όλη την ελληνική αγορά. Ε, Πώ μα βρίσκουν, Υπάρχει ένα, το, το σημαντικότερο και το πιο ευχάριστο είναι το word of mouth. Δηλαδή, μία επιχείρηση να σου στείλει την άλλη γιατί έχει μείνει ευχαριστημένη από τι υπηρεσίε τις παρέχει. Το δεύτερο είναι ότι γενικότερα έχουμε μια παρουσία στην αγορά ε, και σε επίπεδο marketing και σε επίπεδο προβολή. Οπότε μπορούν να μα βρουν, μας έχουμε πάρα πολλέ επαφέ δηλαδή και από, τα, από το digital και από, από τι ενέργειε που κάνουμε όσον αφορά το marketing. Ε, άρα, αυτοί οι δύο πυλώνε είναι οι κυρίαρχοι, θα έλεγα, οι οποίοι μα έρχονται σε επαφή με τον έναν επιχειρηματία. Ο ένα επιχειρηματία αυτή τη στιγμή έχει ένα ακόμη πρόβλημα. Ο, οπουδήποτε υπάρχει μεγάλη μόχλευση στην Ελλάδα δυσκολεύεται ο Έλληνα επιχειρηματία να βρει το μοχλό εκείνο που θα τον βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη μόχλευση, για παράδειγμα, στα επενδυτικά εργαλεία. Ε, δεν υπάρχουν όμω και πάρα πολλέ επιχειρήσει οι οποίοι να μπορούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση που υπάρχει για τα επενδυτικά εργαλεία. Άρα, όταν είσαι μια επιχείρηση η οποία έχει, τη, σοβαρότητα και υπάρχει στην αγορά, είναι δεδομένο ότι το έχει ανάγκη αγορά. Οπότε είναι πολύ εύκολο να, να κάποιο να σε προσεγγίσει για να τον βοηθήσει. Ε, μακάρι να είχαμε και άλλε επιχειρήσει που να μπορούν να βοηθήσουν τον Έλληνα μικρομεσαίο επιχειρηματία να εξελιχθεί και να αντλήσει τα κεφάλαια αυτά, τα οποία θα τον βοηθήσουν να πάει την επόμενη μέρα. Έχετε γραφεία, κύριε Λιακόπουλε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα. Από ό,τι μα είπατε, στοχεύετε και στην αγορά τη Κύπρου, τη Λευκοσία. Έχετε και στην Πάτρα, αν δεν το ανέφερα. Ε, βλέπετε διαφορέ από περιοχή σε περιοχή όσον αφορά την επιχειρηματικότητα Δηλαδή, στη Βόρεια Ελλάδα είναι έτοιμοι οι επιχειρηματίες για να μπουν σε αυτή τη νέα πρακτική για να αντλήσουν και χρηματοδοτικά ωφέλη. Κοίτα, κάθε περιοχή ο κόσμος, κάθε περιοχή έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ε, θα έλεγα ότι η επαρχία... Είναι ακόμα, το έδαφο στην επαρχία είναι ακόμα πιο πρόσφορο γιατί πρώτα απ' όλα τα ποσοστά επιχορηγήσεων είναι πολύ μεγαλύτερα. Και δεύτερον, τα κεφάλαια που απευθύνονται στην επαρχία είναι επίση πολύ μεγαλύτερα. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι συνήθω, α πούμε, στη Μακεδονία, ο κόσμο θέλει λίγο περισσότερο χρόνο για να πιστεί και να μπορέσει να, να κινηθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, καταλαβαίνετε, κάθε περιοχή τη Ελλάδο έχει και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αλλιώ λειτουργεί ένα άνθρωπο που είναι στην Κρήτη, αλλιώ ένα άνθρωπο που είναι στον Εύρο, αλλιώ ένα άνθρωπο που είναι στα, στα αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ορίμανση. Όλο και περισσότερε επιχειρήσει αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να είναι μόνε του σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν για μια μετάβαση σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία και ότι χρειάζονται βοήθεια και προσπαθούν να έρθουν σε επαφή. Το challenge είναι για όλου μα να έρθουμε σε επαφή με όσο γίνεται περισσότερου επιχειρηματίε, να του πούμε ότι είμαστε εδώ, να του αποδείξουμε ότι έχουμε καλή πρόθεση να του βοηθήσουμε σε αυτή την κίνηση. Γιατί ξέρετε κάτι, μόνο μαζί με τι επιχειρήσει θα μπορέσουμε κι εμεί να εξελιχθούμε και να αναπτυχθούμε μόνοι μα δεν μπορεί κανένα να κάνει τίποτα. Μάλιστα. Εσεί μεγαλώνετε ω εταιρεία, στελέχη βρίσκετε για να μεγαλώνετε και να ανοίγετε τα καταστήματα που έλεγε πριν η Μαρία. Θα σα απαντήσω και γι' αυτό. Ε, γενικότερα είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο, αλλά τελικά και η ζωή αυτό μου έχει αποδείξει. Ναι, βρίσκουμε στελέχη. Ε, ακούμε πάρα πολλά παράπονα από πολλέ επιχειρήσει, αλλά για να μπορέσει να βρει στελέχη θα πρέπει να έχει κάνει κι εσύ κάποιε ενέργειε. Δηλαδή θα πρέπει να έχει μια διαδικασία αξιολόγηση του προσωπικού, θα πρέπει να έχει Ικανοποιητικού μισθού, θα πρέπει να έχει συστήματα επιβράβευση του προσωπικού, οπότε να, αξιοκρατικά συστήματα, οπότε να αισθάνεται ο υπάλληλο ότι θα πάει σε μια εταιρεία η οποία είναι σοβαρή και στην οποία μπορεί να εκπληρώσει την καριέρα του, μπορεί να εκπληρώσει τον γυρό του. Αν λοιπόν το κάνει αυτό, πάλι θα έχει περισσότερε πιθανότητε να βρει ε, στελέχη. Ακούω πολλέ φορέ τι επιχειρήσει να λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα στελέχη, αλλά βλέπω όταν μπαίνω μέσα να εξετάσω το πώ λειτουργούν ότι δεν υπάρχει και η δομή. Δηλαδή δεν υπάρχει καν τμήμα HR, δεν υπάρχει καν τμήμα σύστημα αξιολόγηση. Οι μισθοί πολλέ φορέ είναι πάρα πολύ χαμηλά. Άρα, για να μπορέσει να βρει στελέχη, πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε σε μια άλλη εποχή. Δεν είμαστε στην εποχή που η ανεργία ήταν στο 30%. Είμαστε σε μια εποχή που η ανεργία έχει μειωθεί, που και ο εργαζόμενο και καλό έχει απαιτήσει, που και αυτό θέλει να εκπληρώσει το δικό του όνειρο, να φτιάξει τη ζωή του, να εξελιχθεί, να, προ, να, να προκόψει, να, να, έχει, να προκοπή. Άρα, θα πρέπει να είσαι εσύ το όχημα που θα τον εμπνεύσει για να μαζί σου να κάνει αυτή την εξέλιξη στη ζωή του. Αν το κάνει αυτό, θα βρει στελέχη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιακόπουλο. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ θα αναπούμε πώς... σύντομα, κύριε Γιακόπουλο. Να είστε καλά. Εγώ, Καλή συνέχεια.